Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το μήνα Μάιο, ο οποίος είναι πέμπτος στη σειρά ανάμεσα στους 12 μήνες του χρόνου. Το λένε και καλομηνά και λούλουδο και τριανταφυλιά και αν ψάξετε θα βρείτε πάρα πολλά ονόματα για το μήνα αυτό. Αναρωτιέστε όμως γιατί το λένε έτσι. Μα γιατί είναι γεμάτος λουλούδια. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι μήνας της Άνοιξης. Οι μήνες της Άνοιξης είναι ο Μάρτιος, ο Απρίλιος και ο Μάιος. Άρα λοιπόν ο Μάιος είναι ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης. Στην εικόνα αυτή βλέπουμε την ομορφιά ενός λιβαδιού κατάφυτο από κατακόκκινες παπαρούνες κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Για το Μάιο έχουν γραφτεί πολλά ποίηματα που έγιναν τραγούδια. Ένα απλό ποίηματάκι που μας δείχνει την ομορφιά του Μαΐου και τη χαρά που νιώθουν οι άνθρωποι τότε είναι το εξής. «Και αυτός είναι του βοσκού χαρά, του μπιστικού τραγούδι. Σα φτάνει, η πλάση γίνεται ο λάνθης στο λουλούδι. Ο Μάης είναι ο χαροπός που σαν τη νιώτη μοιάζει και στη δουλειά, στην εξοχή, χαρούμενα μας κράζει». Τι καταλαβαίνουμε από αυτό που διαβάσαμε? Ο βοσκός χαίρεται γιατί θα πάρει τα προβατάκια του να βοσκήσουν στη λουλουδιασμένη φύση. Το ίδιο και ο μπιστικός, αυτός δηλαδή που αμείβεται για να κάνει το βοσκό. Επίσης μας λέει ότι ο Μάης είναι χαροπός και μοιάζει με τα νιάτα που και αυτά έχουν χαρά μέσα τους. Και όσο έχουμε Μάη, τόσο θέλουμε να πηγαίνουμε στην εξοχή, σαν να μας φωνάζει από μακριά να πάμε να το συναντήσουμε. Γιατί ο Μάιος λέγεται έτσι? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα, πρέπει να ανατρέξουμε στην αρχαιότητα. Οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν μια θεά που φορούσε πολύχρωμο πέπλο και την έλεγαν Μαία. Πίστευαν ότι η Μαία ήταν η μάνα της γης. Ήταν τόσο όμορφη που την αγάπησε ο πατέρας των Θεών, ο Δίας. Μαζί απέκτησαν ένα γιο, τον Ερμή. Η οικογένεια ζούσε ευτυχισμένη στη Φρυγία, τη σημερινή Τουρκία. Ήταν τόσο ευτυχισμένη που τη ζήλεψαν. Κάποιοι προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Ερμή για να τους κάνουν δυστυχισμένους. Τότε η Μαία πήρε το παιδί της και με μια σχεδία διέσχισε τη θάλασσα με σκοπό να τον πάρει μακριά κάπου που θα ήταν ασφαλής. Όμως, στο ταξίδι ξέσπασε μια καταιγίδα. Η σχεδία διαλύθηκε και ο Ερμής πνίγηκε στα νερά της θάλασσας. Η Μαία με πόνο στην καρδιά της έθαψε το μονάκριβό της στο βράχο ενός βουνού. Μάλιστα έμεινε εκεί γιατί ήθελε να το νιώθει δίπλα της, μέχρι που πέθανε. Τότε οι άνθρωποι που πίστευαν σε αυτήν και τη λάτρευαν, την έθαψαν μαζί με το γιο της. Έτσι, όταν οι άνθρωποι άκουγαν το σφύριγμα του ανέμου ή το ουρλιαχτό της θύελλας, έλεγαν ότι ήταν το κλάμα της Μαίας για το μονάκριβό της. Κατάλαβες γιατί το Μάιο το λέμε έτσι? Του δόθηκε το όνομα της λατρεμένης του θεάς, της Μαίας. Οι αρχαίοι Έλληνες αγαπούσαν τα λουλούδια τόσο πολύ που τα γιόρταζαν επίσημα με πομπές γεμάτες λουλούδια. Τι ήταν οι πομπές, θα με ρωτήσετε τώρα? Ήταν πορείες ανθρώπων που κινούνταν και κατέληγαν στα ιερά των Θεών. Οι γιορτές αυτές είχαν το όνομα ανθεστήρια. Στην αρχή γιορτάζονταν τοπικά, σε ορισμένους τόπους δηλαδή. Αργότερα διαδόθηκαν και πήραν πανελλήνια μορφή. Εδώ βλέπετε μια παράσταση σε κάποιο αγκείο. Τα αγκεία ήταν δοχεία κατασκευασμένα από πυλό ή χαλκό. Τα αγκεία τα βρίσκουν οι αρχαιολόγοι θαμμένα βαθιά μέσα στη γη. Να λοιπόν πώς έχουμε γνώσεις για τη ζωή στην αρχαιότητα. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία από τα ανθεστήρια στην εποχή μας. Μην παραλείψετε να πάτε κι εσείς αν δεν έχετε πάει ακόμη. Μυρίζουν άνοιξη.
Η πρώτη του Μαΐου λέγεται Πρωτομαγιά και τη γιορτάζουμε για να δείξουμε τη χαρά μας για την Άνοιξη και την πλούσια βλάστησή της. Εδώ βλέπετε το μαγιάτικο στεφάνι που στολίζει την πόρτα του σπιτιού, φτιαγμένο από μοσχομυριστά πολύχρωμα λουλούδια. Παραμένει στην πόρτα μας μέχρι τη γιορτή του Αγιανίου του Θεριστή. Την ημέρα εκείνη ανάβουν φωτιές και το καίνε. Μάλιστα, κάποιοι πηδάνε πάνω από αυτήν. Στα Δωδεκάνησα ψάχνουν στους αγρούς να βρουν τον ανοιχτομάτι, ένα λουλούδι που όποιος το βρει θα είναι πάντα γερός και τυχερός, σύμφωνα πάντα με την παράδοση. Πριν πολλά χρόνια, στο Σικάγο της Αμερικής, το 1886 για την ακρίβεια, όλοι οι εργάτες έδωσαν μια σκληρή μάχη για να κερδίσουν 8 ώρες εργασίας και να έχουν καλές συνθήκες κατά τη διάρκεια της. Ξέρετε, τότε δούλευαν σχεδόν όλη τη μέρα για ένα πολύ μικρό μισθό. Στερούνταν τις χαρές της ζωής, όπως τη χαρά να παίζουν οι γονείς με τα παιδιά τους. Ευτυχώς για μας το πέτυχαν, αν και σε αυτόν τον αγώνα χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Στην εικόνα βλέπετε τους εργάτες από τη μια να τραβούν τους δείχτες του ρολογίου προς τα πίσω, που σημαίνει λιγότερες ώρες εργασίας, και τα αφεντικά από την άλλη να τους τραβούν μπροστά, που σημαίνει περισσότερες ώρες εργασίας. Εσείς αλήθεια, ποιους υποστηρίζετε? Η Πρωτομαγιά σήμερα είναι η μέρα αργίας, κανείς δεν εργάζεται. Τιμάμε εκείνους που αγωνίστηκαν. Στα νησιά του Αιγαίου, τον καιρό των παππούδων μας, την ημέρα της Πρωτομαγιάς, τα κορίτσια σηκώνονταν με την ανατολή του ηλίου και έπαιρναν μαζί τους τα λουλούδια που είχαν μαζέψει την προηγούμενη μέρα και πήγαιναν στα πηγάδια για να φέρουν το αμύλητο νερό. Το έλεγαν έτσι γιατί στη διαδρομή δεν μιλούσαν καθόλου. Το έφερνε στο σπίτι μέσα σε ένα πύλινο δοχείο, τη στάμνα, και πλένονταν όλοι με αυτό για να έχουν δύναμη και υγεία. Στα χωριά της Κέρκυρας, οι κάτοικοι παίρνουν ένα κορμό κυπαρισιού, το σκεπάζουν με κίτρινες μαργαρίτες και το ζώνουν με ένα στεφάνι από χλωρά κλαδιά. Αυτό ήταν το μαγιόξυλο. Μερικοί εργάτες, ντυμένοι με άσπρα πουκάμισα και παντελόνια, με κόκκινα μαντήλια στο λαιμό, βγαίνουν στους δρόμους και τραγουδούν τον Μάη. Το έθιμο του μαγιόξυλου θέλει να δείξει ότι η φύση και η ζωή πάντοτε ανανεώνονται, ξαναγεννιούνται. Εδώ βλέπετε το χάρτη της Ελλάδας. Με τα γράμματα Α, Δ, Β και Ν δηλώνονται τα σημεία του ορίζοντα, δηλαδή Ανατολή, Δύση, Βοράς και Νότος. Στο κόκκινο πλαίσιο, στα βορειοδυτικά της Ελλάδας, βρίσκεται το νησί Κέρκυρα. Η Κέρκυρα βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος. Εδώ τελειώσαμε το πρώτο μέρος της εργασίας μας για το μήνα Μάιο. Αναμείνατε για τη συνέχεια. Γεια σας!